Επιτέλους, το μήνυμα δόθηκε στα κυβερνώντα κόμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λένε πολίτες από τη Χαλκίδα, την επόμενη μέρα του αποτελέσματος των ευρωεκλογών. Ουσιαστικά αναμενόμενα ήταν. Για την αποχή του κόσμου, εσείς πώς το εκλαμβάνετε αυτό? Δεν δίνει μεγάλη σημασία στο πολιτικό σύστημα. Οπότε λογικό είναι και ο κόσμος να αποφασίσει να μην ασχοληθεί με τις εκλογές. Πιστεύετε ότι μετά τις εκλογές στην Ευρώπη θα έχουμε αλλαγές? Ήδη η Γαλλία προχωρά σε εκλογές, Βέλγιο, η Γερμανία είναι σε αναταράξεις. Φαίνεται ότι οι ξένοι είναι πιο συνειδητοποιημένοι με τις εκλογές, γι' αυτό και παίρνουν αποφάσεις προκειμένου να μπουν σε διαδικασία εκλογών, αλλαγών και εκλογών, σε σχέση με εμάς που το πολιτικό σύστημα είναι αδιάφορο για ό,τι γίνεται. Οπότε σου λέει και να χάσουμε και χάσουμε και κερδίσουμε, αρκεί να εξαντλήσουμε τετραετία. Σίγουρα εστάλει ένα μήνυμα. Η αποχή του κόσμου, πώς την ερμηνεύετε εσείς την αποχή του κόσμου? Ο κόσμος είναι δυσαρεστημένος, δυστυχώς. Τα αποτελέσματα. Αυτή η πτώση δηλαδή. Αυτή η πτώση και ίσως είναι μια καλή ευκαιρία να δοθεί ένα μήνυμα στην κυβέρνηση ότι κάποια περιστατικά, κάποια συμβάντα, θα πρέπει σε αυτά να δοθεί παραπάνω βαρύτητα, γιατί και εμάς αρχίζουν να μας πειράζουν πράγματα. Στην Ευρώπη που λίγο πολύ ήταν το κλίμα έτσι. Ανησυχητικό. Ό,τι η σχέση με ακραία δεξιά είναι ανησυχητικό. Για την αποχή του κόσμου, με πιστεύετε? Ματίζει και θεωρώ ότι αφορά κατά κύριο λόγο τις πιο νέες ηλικίες. Και αυτό επίσης ανησυχητικό είναι, γιατί εντάξει, είναι το μέλλον μας, είναι η ζωή μας και θα πρέπει όλοι να λαμβάνουμε μέρος σε αυτό. Απλά περίμενα πολλά περισσότερα. Αλλάξει, πιστεύετε, κάτι σε Ευρώπη μετά το χθεσινό? Γιατί υπήρχαν αλλαγές στην πολιτική σκηνή. Όχι, δεν περιμένω κάτι παραπάνω. Όχι, όχι, δεν περιμένω κάτι. Όπως είναι και πηγαίνουμε και προς τα πίσω. Λόμενος κάτω στην Αθήνα. Και τους είπατε πότε θα ψηφίσετε. Τώρα θα ψηφίσετε για το βράδυ. Και είπαν αυτοί, δεν τη χαλάμε την ημέρα μας. Εσείς πώς το κρίνετε αυτό για τους νέους? Δεν ήταν σωστό. Γιατί άμα δεν πάει ο ένας, ποιος θα μας αντιπροσωπεύσει απ' έξω? Μιλάω σωστά? Αποτελέσματα, εντάξει, αναμενόμενα ήταν. Γιατί, πείτε μας, αναμενόμενα? Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα. Πας στο σούπερ μάρκετ, έχει ακρίβεια. Και ο κόσμος είναι αγανακτισμένος, δεν είναι... Άρα ο κόσμος έστειλε το μήνυμα του. Το έστειλε, εγώ πιστεύω, ναι. Και... Σε όλη την Ευρώπη. Και σε όλη την Ευρώπη. Παντού, παγκοσμίως, ναι. Τι περιμένετε από σήμερα? Πιστεύω να αλλάξουν τα πράγματα λίγο. Ναι, να πάρουν το μήνυμά τους. Αυτό. Στην ακτινογραφία του αποτελέσματος, προκειμένου να αποκωδικοποιηθεί πιο στοχευμένα το μήνυμα των ψηφοφόρων, περνάνε οι πολιτικοί αναλυτές και τα κόμματα. Το μικροσκόπιο του κυβερνητικού επιτελείου βρίσκεται η άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα. Το ποσοστό ρεκόρ αποχής αλλά και η ψήφος διαμαρτυρίας.